Νέα δεδομένα και αντιδράσεις για τις λαϊκές αγορές. Εξέγερση στις τάξεις των παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών της Βόρειας Ελλάδας έχει προκαλέσει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αλλάζει εκ θεμελίων τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, αναθέτοντάς τη σε εταιρείες συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, βάζοντας στις θέσεις των πολιτών εταιρείες και προσθέτοντας ως νέα κριτήρια για την χορήγηση άδειας πλάι στα παραδοσιακά της πολυτεχνίας ανεργίας αλλά και την κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων. Το νομοσχέδιο αυτό, αν και ήταν έτοιμο, δεν μπήκε σε διαβούλευση και κατά συνέπεια δεν έχει δημοσιευτεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Ανάπτυξης αποφάσισε να το κρατήσει λίγο πίσω λόγω των μεγάλων αντιδράσεων της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, καθώς και του Σωματείου Παραγωγών Επαγγελματιών Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης η Ομόνια. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε εδώ και μια εβδομάδα να ακούγεται. Βέβαια είναι ένα προσχέδιο, αλλά εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο στην τελική, πραγματικά θα είναι τα φόβλακα για όλους εμάς, παραγωγούς, εμπόρους, μικροπολιτές. Και σίγουρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ένα ασαφές νομοσχέδιο, διότι δεν μπορεί να λέει ότι το 5% θα ιδιωτικοποιηθεί στη λαϊκή, αλλά δεν διευκρινίζει το 5% για κάθε ιδιώτη. Το 5% γενικώς, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά πρέπει όλοι εμείς, σε όλοι του επαγγέλματος, να το τρέξουμε δυναμικά, με πιέσεις, να μην περάσει αυτό το πράγμα, διότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σίγουρα θα φέρει μεγάλα προβλήματα και σε εμάς αλλά και στην κοινωνία. Γιατί εμείς εδώ πουλάμε και φρέσκα προϊόντα, και φθηνά προϊόντα και ποικιλία υπάρχει, και το πιο βασικό, ξέρει ο κόσμος τι τρώει και από πού το τρώει. Αν αλλάξει όλο αυτό, δεν θα τρώει ούτε φθηνά, ούτε φρέσκα, ούτε θα γνωρίζει την προέλευση των προϊόντων. Άρα εκτός από τις δικές μας τις πιέσεις που θα πρέπει να είναι σε όλη την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και σε όλους τους αρμόδιους, την ίδια πίεση πρέπει να νιώσουν και από τους απλούς πολίτες. Σε τοπικό επίπεδο ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες αντιδράσεις με τα σωματεία να καταγγέλουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και φυσικά να οδηγηθούν σε αυτή την κατάσταση. Η λαϊκή αγορά ανήκει στους καταναλωτές και στην ποιότητα που προσφέρουμε εδώ και χρόνια, τονίζουν, και φυσικά δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη συγκεκριμένη αλλαγή του νομοσχεδίου να προκαλέσει νέα κρίση στο επάγγελμά τους. Σχέδιο, καταρχήν, το οποίο απαξιώνει πλήρως πρώτα το θεσμό της λαϊκής αγοράς και στη συνέχεια τους πολιτές που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν. Και εννοώ τους εμπόρους και τους παραγωγούς. Και ενώ έχουμε αφενός μεν, κύριε Ζημιδάκη, την πανδημία που μας έχει χτυπήσει ενελέητα, που ήμασταν 5 μήνες κλειστοί, που πηγαίναμε 50%, δηλαδή κάναμε τα μισά μεροκάματα ουσιαστικά μέσα στον χρόνο, μας παρουσιάζει ξαφνικά ένα προσχέδιο νόμου που λέει ουσιαστικά τι. Δίνει τη δυνατότητα να μπουν μέσα στη λαϊκή αγορά εταιρείες και να βγαίνει η θέση μας σε πληστηριασμό. Θα βγαίνει δηλαδή η θέση η δική μου, για να πάρω το δικό μου το πρόσωπο, σε πληστηριασμό, και επειδή εγώ, ας πούμε, αδυνατό να έχω την οικονομική δυνατότητα να χτυπήσω το μέρος μου απέναντι στη χύψη εταιρεία, θα το χάνω, χάνοντας ταυτόχρονα και τη δουλειά μου. Έτσι. Λοιπόν, εμείς, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα να καταστρέψουμε, δηλαδή όλον αυτόν τον κόσμο που δραστηριοποιείται εδώ και 30-40 χρόνια στον χώρο της λαϊκής αγοράς, δίνοντας τις λαϊκές σε εταιρείες, δεν είμαστε διαθετημένοι να το κάνουμε. Ωστόσο, ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιάννης Πασχαλίδης, τονίζει στην κάμερα του Ένα Channel ότι το πρωί του Σαββάτου 6 Φεβρουαρίου συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος διαψεύδει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αλλά και αυτό τον σάλο που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις λαϊκές αγορές. Και φυσικά τονίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Είδα την αγανάκτηση που έχουν εδώ για αυτό το θέμα. Επικοινώνησα με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να μην ανησυχούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ανησυχούν. Ο κύριος Υπουργός δηλαδή σας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν οι αλλαγές που συζητήσατε? Όχι, μου είπε ότι δεν θα υπάρξει θέμα με τις λαϊκές.
Γι' αυτό μην ανησυχούν. Καλό θα. Εσείς δεν του μεταφέρατε, κύριε Βουλευτά, όσον αφορά τις ανησυχίες των... Να είμαι το πρωί, κατά λάθος, είχαν μια γενική συνέλευση, 6.30 ώρα το πρωί, εγώ κατέφυγα όπως το πρωί να κάνω μια βόλτα και είδα ότι υπήρχε μια ένταση και γι' αυτό το λόγο επικοινώνησα με τον Υπουργό για να ρωτήσω κι εγώ από τη σειρά μου τι γίνεται. Ο Υπουργός, όπως σας είπα, μου είπε να μην ανησυχούν και εγώ μεταβιβάζω μέσω εσάς σε όλους να μην ανησυχούν. Αποφασισμένοι ακόμη και για κινητοποιήσεις, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που αφορά το νέο νομοσχέδιο και τις αλλαγές που πρόκειται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, κυρία Μητσοτάκη, σχετικά με τις λαϊκές αγορές. Δεν μπορούμε να αντέξουμε και να ανοιχτούμε το συγκεκριμένο καθεστώς που θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να περάσει στις λαϊκές αγορές. Είναι το κυρίαρχο μήνυμα των σωματείων. Ενώ από εκεί και πέρα περιμένουν και τις κατάλληλες εντολές εντός εισαγωγικών από τις ομοσπονδίες τους και αν πρόκειται να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις στο άμεσο διάστημα. Οι αντιδράσεις ωστόσο έρχονται και από την κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου με δελτίο τύπου αναφέρει. Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων και Πόλητων Λαϊκών Αγορών χαρακτηρίζει τα φόπλακα για τις λαϊκές αγορές στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ανατίθεται διαχείριση των λαϊκών αγορών σε ιδιώτες. Επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες να διοτούνται και να συμμετέχουν στις λαϊκές. Ορίζεται ο πληστηριασμός ως μέτρο κτήσης, με αποτέλεσμα να πληστηριάζονται και οι θέσεις τους. Καταργούνται οι επιτροπές λαϊκών αγορών. Εξαιρούνται εκπρόσωποι συνδικαλιστών, παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών από τη συμμετοχή τους από όλες τις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς. Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να λάβει σοβαρά υπόψη του τις διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας, τονίζει χαρακτηριστικά η κυρία Ελευθεριάδου.